Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σκορδά, για τη δική του παρουσίαση. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να έρθω να σας μιλήσω εδώ για το CHIPS Act, μία από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, την οποία δημοσιεύσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Πρώτα απ' όλα, για να σας δώσω λίγο το πνεύμα του CHIPS Act και επίσης για να δούμε στη συνέχεια της συζήτησης, στη συνέχεια αυτού του φόρουμ, τι ευκαιρίες μπορεί να προσφέρει για την Ελλάδα. Όπως είπε ο ίδιος Υπουργός, πιστεύω και ευελπιστώ ότι αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι την τελευταία διετία η ελλείψη στην παραγωγή των ημιαγωγών που σίγουρα ζήσατε και εδώ εσείς στην Ελλάδα έφεραν ουσιαστικά στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία των μικροκυκλημάτων. Τα μικροκυκλώματα βρίσκονται στην καρδιά των ψηφιακών προϊόντων και στο επίκεντρο φυσικά του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αφορούν μια σειρά από βιομηχανίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από την αυτοκινητοβιομηχανία και την αμυντική βιομηχανία, μέχρι την υγεία, τις μεταφορές, την ενέργεια κτλ. Αποτελούν επίσης ένα ισχυρότατο παράγοντα για τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, η οποία είναι ο δεύτερος μεγάλος πόλος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα ψηφιακά. Πράσινα και ψηφιακά, λοιπόν, οι δύο μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα 4 χρόνια και λογικά μέχρι το 2030. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην Ευρώπη είμαστε σχετικά πίσω στους ημιαγωγούς και δεν είναι τόσο από την έρευνα και τεχνολογία όπου πραγματικά είμαστε πρωτοπόροι στα θέματα αυτά, αλλά εκεί που πάσχουμε στην πραγματικότητα είναι στην παραγωγή. Ενώ έχουμε εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα, εξαιρετικά πανεπιστήμια και είμαστε στην κυριολεξία στις πρώτες χώρες, αν δεν είμαστε η πρώτη περιοχή του κόσμου σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, όταν κοιτάμε ουσιαστικά το τι έχει γίνει και πόσα από αυτά τα ερευνητικά σχήματα που έχουμε, τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουμε, πηγαίνουν προς τη βιομηχανία και στην καινοτομία, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα εδώ. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά ότι, εάν το δει κανείς από αυτή την πλευρά, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε, όπως είπα, εξαιρετική έρευνα, εξαιρετικούς οργανισμούς έρευνας, αλλά έχουμε φτάσει να έχουμε χαμηλότερο από το 8% της παγκόσμιας παραγωγής αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, θα μου πείτε γιατί αυτό. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο ότι επενδύσαμε μόνο στην έρευνα και την τεχνολογία. Είναι ότι επίσης ότι όπως χάσαμε την πρωτοπορία στα θέματα της κινητής τηλεφωνίας και τα λοιπά, όπως θυμάστε, στις αρχές του 2000, και όπως επίσης η ανάπτυξη ήταν τεράστια στην Ασία, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις πήγαν και επένδυσαν εκεί. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης να πέσει πολύ χαμηλά. Και όπως βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 7-8%. Ένα άλλο κομμάτι όπου είμαστε σχετικά αδύναμοι είναι το θέμα του σχεδιασμού, αλλά θα νομίζω ότι θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη εξαρτώμαστε από μια πολύ εύθραυστη εφοδιαστική αλυσίδα, όπου όπως είπε και ο κ. Υπουργός, οποιαδήποτε κρίση, είτε αυτή λέγεται πανδημία, είτε αυτή λέγεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε λέγεται γεωστρατηγικές πολιτικές και εντάσεις και τις αστάθειες που δημιουργούν στην αγορά, δημιουργούν σαν αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρότερες διαταραχές στο θέμα των ημιαγωγών, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρά προβλήματα στην οικονομία μας και στην κοινωνία μας. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά αυτά. Πρέπει αυτά τα πράγματα που κάναμε μέχρι τώρα να τα κάνουμε διαφορετικά. Αν θέλουμε να σταματήσουμε να μειώνεται λοιπόν η παραγωγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να φέρουμε την παραγωγή στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και όλο το οικοσύστημα το οποίο είναι γύρω από την παραγωγή. Γι' αυτό και θέσαμε σαν στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αυξήσουμε από το 7-8% που είναι η παραγωγική ικανότητα αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το φτάσουμε στο 20% το 2030. Το αν αυτό θα είναι εφικτό ή όχι θα το δούμε. Αλλά αν δεν κάνεις κάτι, το σίγουρο είναι ότι το 2030 θα είμαστε στα επίπεδα παραγωγής που θα ήταν γύρω στο 3-4% και επομένως ουσιαστικά ασήμαντα για να τα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά τώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήσαμε το CHIPS Act, το οποίο για πρώτη φορά φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές πολιτικές κάτω από την ίδια πράξη. Αυτή είναι η πολιτική για έρευνα και τεχνολογία, είναι η πολιτική για βιομηχανική πολιτική και η πολιτική ουσιαστικά για την διαχείριση των κρίσεων. Και όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, ουσιαστικά το CHIPS Act εκδηλώνεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των μικροκυκλωμάτων στην Ευρώπη. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά περισσότερο στην ευρωπαϊκή πολιτική και πώς θα αυξήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή σε θέματα μικροκυκλωμάτων. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά περισσότερο στην πολιτική διαχείριση κρίσεων. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο πυλώνα. Την πρωτοβουλία μικροκυκλώματα για την Ευρώπη.
Εδώ ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία σειρά από μεγάλες υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί και η παραγωγή στην Ευρώπη. Και όχι, δεν μιλάω τόσο για την παραγωγή τώρα, δηλαδή να φέρουμε ουσιαστικά FAPS στην Ευρώπη για τα επόμενα 2-3-4 χρόνια, όπως θα δείτε, αυτό ήδη γίνεται. Αλλά αν θέλουμε να προετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή υπεροχή μέχρι το 2030 στις επόμενες γενιά των τεχνολογιών, αυτός είναι ο σκοπός ουσιαστικά της πρώτης, του πρώτου πυλώνα που αφορά τα μικροκλήματα για την Ευρώπη. Οι ίσως οι μεγαλύτερες επενδύσεις που περιμένουμε είναι σε δύο κλάδους. Ο πρώτος κλάδος είναι σε μια πανευρωπαϊκή εικονική πλατφόρμα σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων και ο δεύτερος είναι τη δημιουργία πυλωνικών γραμμών παραγωγής μικροκυκλωμάτων, τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες για να έχουμε για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας στη βιομηχανία και, όπως είπα, για να ενισχύσουν τη βιομηχανική παραγωγή σε θέματα FAB από το 2025-2026 και μετά. Στην Ευρώπη σήμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην έρευνα, στην άριστη έρευνα και στη βιομηχανική καινοτομία. Αυτό που λέμε from the fab, from the lab to the fab. Μας λείπουν στον τομέα της παραγωγής, ουσιαστικά και της συσκευασίας μικροκυκλωμάτων, μας λείπουν ικανότητες. Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο το οποίο έχει το πιο ισχυρό τεχνολογικό κόμβο βρίσκεται, είναι το εργοστάσιο της Intel στην Ιρλανδία. 14 νανόμετρο. Όταν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η TSMC έχει ήδη αναγγείλει 3 νανόμετρα. Αυτά είναι η ιστορία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και περισσότερος από τα FAPS που έχουμε είναι από τα 18 και τα 22 νανόμετρα και πάνω, για να μην πω 28 και πάνω. Άρα, ο σκοπός από αυτές τις νέες υποδομές είναι να έχουν στόχο να καλύψουν όλες τις τεχνολογίες των ημιαγωγών. Και όταν λέω όλες τις τεχνολογίες των ημιαγωγών, είναι από την μικροηλεκτρονική μέχρι τους αισθητήρες και τους βιοαισθητήρες, τη φωτονική, τα εκβαντικά μικροκυκλώματα και από τις τεχνολογίες FDSOI και FinFET ως την ετερογενή ολοκλήρωση για την τρισδιάθετη συσκευασία, για να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να επενδύσουμε σε νέες πλουτικές γραμμές παραγωγής, αλλά είναι να τις διασυνδέσουμε μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε σχηματικές καινοτομίες, να χρησιμοποιηθούν αυτές για καινοτομία, κυρίως μέσα από μια στενή συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία και τους μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας, όπως είναι το IMEC, όπως είναι το Fraunhofer, όπως είναι το LETI, αλλά και πολλές άλλες. Θα μας βοηθήσουν έτσι να γίνουμε πρωτοπόροι παγκόσμιες στις προηγμένες ικανότητες παραγωγής. Τώρα, λίγα λόγια για την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα σχεδιασμού, την οποία θέλουμε να το δημιουργήσουμε πάνω στο υπολογιστικό νέφος. Πάνω στο cloud δηλαδή, έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε να είναι διαθέσιμη παντού στην Ευρώπη, για όλες τις εταιρείες αλλά και για τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία θα θελήσουν να τις χρησιμοποιήσουν, η οποία θα ενισχυθεί βέβαια με ADA design tools, τα οποία θα έρχονται από οποιονδήποτε θα θελήσει να συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργία της υποδομής. Και θα δημιουργεί φυσικά τις δυνατότητες για καινοτόμους σχεδιασμούς κυκλωμάτων. Η ιδέα εδώ είναι ότι από τη στιγμή που θα έχετε ένα καινοτόμο σχεδιασμό, εάν τα συνδέσουμε αυτά με τις πυλωτικές γραμμές παραγωγής, μπορείτε να πάτε σε αυτές τις πυλωτικές γραμμές παραγωγής για να ελέγξετε εάν τα κυκλώματα τα οποία έχετε σχεδιάσει έχουν υπόσταση και μπορούν να τα δοκιμάσετε και να δείτε εάν έχει νόημα να προχωρήσετε ενδεχόμενα αργότερα στην διαδικασία παραγωγής τους. Η πανευρωπαϊκή εικονική πλατφόρμα σχεδιασμού και οι πιλωτικές γραμμές θα λειτουργούν βέβαια σε συνέργεια, όπως ανέφερα μόλις τώρα. Και θα είναι ανοιχτές σε όλους. Δηλαδή, κυρίως ο στόχος μας είναι στις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλές από αυτές εδώ από την Ελλάδα, προωθώντας τη συνεργασία, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα και την αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών και δημιουργώντας νέες αγορές. Είμαι ουσιαστικά, θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος ότι και στην Ελλάδα έχουμε πλέον ένα ακμάζον οικοσύστημα νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ανέφερε και ο κ. Ζερβάκης, οι οποίες όλο και περισσότερα ενισχύονται και αναπτύσσονται. Και πολλές από αυτές έχουν ήδη εξαγοραστεί από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Φυσικά θα θέλαμε να δούμε πολύ περισσότερες από αυτές, όχι μόνο να εξαγοράζονται, αλλά έλεγα και προηγουμένως στον κύριο Ζερβάκη ότι ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά θα γίνει όταν οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν να εξαγοράζουν οι ξένες και όταν καταφέρουμε να φέρουμε μεγάλες γραμμές παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αυτό για να δημιουργηθεί, οι συνθήκες δεν είναι ώριμες ακόμη, αλλά νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά να οριμάζουν και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο. Και σήμερα το φόρουμ θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε πώς το Chips Act μπορεί να προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Και φυσικά από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε αυτή την, για παράδειγμα, την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα σχεδιασμού, είμαι σίγουρος ότι πολλές από τις μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα για να, για να καλύψουν το κόστος licensing από τις μεγάλες ΕΤΑ εταιρείες, θα έχουν με μοναδική ευκαιρία, ίσως μέσα από αυτή την πλατφόρμα, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, τα οποία ελπίζω να τα πάρουμε σε πολύ ευνοϊκή τιμή. Είναι διαφορετικά να συζητάς μεμονωμένα με τις μεγάλες αυτές εταιρείες και διαφορετικά να προσπαθείς να κάνεις την επένδυση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ έχουμε ήδη το, θα έλεγα, το παράδειγμα τι μπορεί να γίνει μέσα από το EuroPractice. Όπως γνωρίζετε, στο EuroPractice, που είναι επίσης μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δώσαμε την ευκαιρία στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μοντέρνα EDA tools χωρίς να πληρώνουν τίποτε. Αυτή λοιπόν θα ήταν και η ιδέα εδώ και θα μπορούσαμε να προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε δίνοντας το χαμηλότερο δυνατόν κόστος στις μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες. Δεν λέω ότι θα είναι αυτό για όλες τις εταιρείες, γιατί διαφορετικά, όπως ξέρετε, οι μεγάλες αμερικάνικες κυρίως εταιρείες στον χώρο αυτό επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια ανά χρόνο και θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το win-win μοντέλο το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε για να τα κάνουμε αυτά εφικτά. Τώρα, αυτές βέβαια οι νέες υποδομές, οι δύο μεγάλες που ανέφερα, όπως βλέπετε, δεν είναι οι μόνες, δεν θα είχαν και μεγάλη αξία εάν δεν έχουμε την κατάλληλη τεχνική γνώση. Και νομίζω ότι αναφέρθηκε ήδη αυτό από τον κύριο Ζερβάκη. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γύρω από τις υποδομές αυτές τα λεγόμενα κέντρα ικανοτήτων ή κέντρα αριστείας, τα οποία θα δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος. Αυτή είναι η ιδέα ουσιαστικά. Και όπου η ιδέα αυτών των κέντρων είναι να βοηθούν τις εταιρείες, να βοηθούν κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες εταιρείες, να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, έτσι ώστε να αναπτύξουν και να έχουν πρόσβαση και στις πιλωτικές γραμμές παραγωγής, έτσι ώστε να αναπτύξουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής τους. Αυτά λοιπόν τα κέντρα θα διευκολύνουν αυτή την πρόσβαση, θα παρέχουν κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, ψάχνουν για πολύτιμο ταλέντο. Τα ταλέντα βρίσκονται παντού, βρίσκονται και στην Ελλάδα. Η δικιά μου προτίμηση, φυσικά, όπως φαντάζομαι και η δικιά σας, είναι να δούμε τα ταλέντα αυτά να δημιουργούνται και να μένουν στην Ελλάδα και να προσφέρουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξής τους εδώ. Δεδομένου του εύρους των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν αυτά τα κέντρα ικανοτήτων, μπορούν να διαμορφωθούν κατά κάποιο τρόπο με τον ίδιο τρόπο που δημιουργήσαμε τα Digital Innovation Hubs. Ξέρω ότι κάποια υπάρχουν ήδη και λειτουργούν, άρχισαν μάλλον, θα λειτουργήσουν σε λίγο και στην Ελλάδα. Θα προτιμούσα βέβαια, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά, αυτά τα κέντρα να είναι κατευθείαν κάτω από την επιρροή και την επίρρεια, θα έλεγα, της ελληνικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να τραβήξουν τον δρόμο τους και να βοηθήσουν την ελληνική βιομηχανία για την ανάπτυξη. Και δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια κάποιο Digital Innovation Hub στους ημιαγωγούς. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ίσως θα ήταν ευκαιρία κάτι να σκεφτούμε για το χώρο. Αλλά σε συνάρτηση επίσης και σε συνεννόηση και με αυτό το κέντρο αριστείας και ικανοτήτων. Ένα ακόμη επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που ήθελα να τονίσω εδώ δεν είναι μόνο οι δεξιότητες, είναι και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς τις δεξιότητες, κυρίως στα θέματα startups και νεοφυείων επιχειρήσεων. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό ουσιαστικά επιχειρηματικό κεφάλαιο, το οποίο ειδικά απευθύνεται στις εταιρείες του κλάδου. Υπάρχει βέβαια το γενικότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω επίσης και η Ελλάδα έχει το δικό της χρηματοδοτικό πλαίσιο για νεοφυείς εταιρείες. Εδώ μιλάμε για ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο δημιουργούμε και το οποίο με τη μόχλευση πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει κεφάλαιο της τάξης των 2 με 3 δισεκατομμύριων ευρώ για όλες τις εταιρείες οι οποίες θέλουν όχι μόνο να αναπτυχθούν, όχι μόνο για τις νεοφυείς, αλλά και τις εταιρείες εκείνες οι οποίες θέλουν να κάνουν το λεγόμενο scale-up, δηλαδή να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Ας περάσουμε τώρα σύντομα στον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος είναι ο πυλώνας ουσιαστικά τον οποίο στήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε, να τραβήξουμε ουσιαστικά επενδύσεις στην Ευρώπη, είτε από υπάρχουσες ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά και από μεγάλες ξένες εταιρείες. Γι' αυτό τον λόγο, δημιουργούμε ένα πλαίσιο για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, προσελκύοντας λοιπόν επενδύσεις σε νέες παραγωγικές ικανότητες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι συχνά πάρα πολύ υψηλού ρίσκου και αφορούν επενδύσεις του τάξεως των πολλών εκατομμυρίων, για να μην πω των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα είδα, για παράδειγμα, στους Financial Times ότι η TSMC, η γνωστή εταιρεία του Ταϊβάν, προχωρά σε μια επένδυση της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων στην Αμερική, στην Αριζόνα. Κάτι αντίστοιχο φυσικά θα θέλαμε να βρούμε και στην Ευρώπη. Και θα δούμε πώς. Το βασικό εργαλείο το οποίο προτείνουμε ουσιαστικά
στο οποίο θα στηριχθεί όλο αυτό το πλαίσιο για να τραβήξουμε επενδύσεις στην Ευρώπη, στηρίζεται στην έννοια της πρωτοποριακής εγκατάστασης. Αυτό που λέμε first of a kind facility. Για να αναγνωρίσουμε μια εγκατάσταση, ένα fab ουσιαστικά, στην Ευρώπη σαν πρωτοποριακή εγκατάσταση, θα πρέπει να είναι να φέρει μια καινοτομία η οποία ακόμη δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι ήταν ένας μεγάλος στόχος που επιτύχαμε, διότι μέχρι τώρα το θέμα του competition policy στην Ευρώπη είναι τέτοιο ώστε να συγκρίνει τις νέες επενδύσεις σε σύγκριση με τις τεχνολογίες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κολέγιο λοιπόν αποφάσισε ότι αν θέλουμε να ανεβάσουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες παραγωγής, θα πρέπει η σύγκριση όχι να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με το τι παραγωγικές ικανότητες έχουμε αυτή στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε από καινοτόμια πλευρά περισσότερο στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά οι εγκαταστάσεις αυτές οι πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, δεν αφορούν μόνο, θα έλεγα, την παραγωγή δισκίων ημιαγωγών, αφορούν επίσης και ή μόνο τα FAPS, αφορούν επίσης την επεξεργασία μικροκυκλωμάτων back-end, καθώς επίσης και τη συσκευασία, τη δοκιμή και τη συναρμολόγηση μικροκυκλωμάτων. Αυτές οι πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, από τη στιγμή που θα πάρουν τον τίτλο του First of a Kind, θα είναι επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση. Και εδώ, όπως είπα και προηγουμένως, ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά και ο τρόπος για τον οποίο θα μπορεί να πάρουν ένα τέτοιο είδους κρατική ενίσχυση είναι η καινοτομία. Και η καινοτομία μπορεί να αφορά τα νέα προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν, μπορεί να είναι οι τεχνολογίες αιχμής όταν πάμε σε κόμβους, μπορεί να είναι η πράσινη ανάπτυξη πάνω στην οποία μπορούν να στηρίζονται, για παράδειγμα ανακυκλώσιμο νερό, ανακυκλώσιμες μορφές ενέργειας, ή μπορεί φυσικά να είναι και οι ίδιες οι διαδικασίες παραγωγής, ή μπορεί να είναι και τα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν και τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από τα κανονικά υλικά τα οποία χρησιμοποιεί κανείς για πιο κλασικά συστήματα παραγωγής μικροκυκλωμάτων. Οφείλω να ομολογήσω εδώ και ότι από τη στιγμή που είπαμε ότι το Chips Act είναι ήδη εκεί, από τη στιγμή που το αναγγείλαμε, είπαμε ότι οι εταιρείες μπορούν ήδη να υποβάλουν αιτήσεις για first of a kind. Και είμαι χαρούμενος να πω ότι έχουμε ήδη καταφέρει να δούμε στην Ευρώπη την αναγγελία επενδύσεων της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Και φυσικά διαβάζει στις εφημερίδες ότι η Intel ενδιαφέρεται και ήδη σχεδιάζει να πάει στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και ενδεχόμενα στην Πολωνία, αλλά δεν είναι μόνο η Intel. Συζητάμε αυτή τη στιγμή και με πολλές άλλες εταιρείες. Η ST Microelectronics με την Global Foundries ανήγγειλε ήδη το τελευταίο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, την επένδυση τάξης των 5,7 δισεκατομμυρίων στο Kroll στην Grenoble, κοντά στην Grenoble στην Γαλλία. Η Infineon ανήγγειλε μόλις μια επένδυση τάξης των 5 δισεκατομμυρίων στη Σαξονία. Και θα σταματήσω εδώ, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Οπότε, όπως βλέπετε, και μόνο η αναγγελία αυτή δημιουργεί τις δυνατότητες και τις ικανότητες, από τη στιγμή που αλλάζουμε πολιτική στην Ευρώπη, να τραβήξουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Νομίζω ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η ώρα και για την Ελλάδα να κάνει κάτι ισοδύναμο, γιατί, όπως ακούσατε και προηγουμένως, η πολιτική θέληση είναι εκεί. Το οικοσύστημα αρχίζει να αναπτύσσεται και νομίζω ότι σιγά-σιγά δημιουργούνται και οι συνθήκες για να μπορούμε να δούμε ότι σε βάθος 3, 4, 5 χρόνων να προσελκύσουμε τέτοιες επενδύσεις και εδώ. Και πραγματικά αυτό θα είναι ένας φιλόδοξος στόχος τον οποίο μπορούμε να θέσουμε, όχι μόνο από πλευράς παραγωγής, αλλά διότι γύρω από μια παραγωγή σαν και αυτήν δημιουργούνται πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Είναι όλο το οικοσύστημα το οποίο ανυψώνεται. Το παράδειγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι για κάθε μία θέση εργασίας η οποία δημιουργείται σε μία foundry, έχουμε 5-6 θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται από εταιρείες οι οποίες είναι στο supply chain γύρω από αυτό το foundry. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Όταν η Intel κάνει μια επένδυση τάξης των 5.000 ανθρώπων στο Μαγδεμβούργο, δημιουργεί ένα οικοσύστημα 20 με 25.000 θέσεων εργασίας γύρω από το fab εκεί. Και το παράδειγμα, ξέρετε, δεν είναι να πείτε ότι η Γερμανία είναι πολύ προχωρημένη χώρα και δεν μπορούμε να τη φτάσουμε κι εμείς. Έχουμε την Ιρλανδία. Έχουμε σιγά-σιγά και άλλες χώρες. Η Ισπανία ξεκινάει αυτή τη στιγμή από το μηδέν. Θέλω να σας ομολογήσω ότι έβαλε ήδη η Ισπανική κυβέρνηση στο τραπέζι επενδύσεις τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το πρόβλημά τους, ξέρετε ποιο είναι αυτή τη στιγμή, να τραβήξουν μεγάλες εταιρείες για να κάνουν επενδύσεις στην Ισπανία. Το οικοσύστημα δεν υπάρχει. Είναι λίγο κατά αναλογία βέβαια, λίγο και το πρόβλημα που έχουμε εδώ και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και χρειάζεται η ανάπτυξη των υποδομών, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να έρθουν αυτές οι γραμμές, να έρθουν αυτές οι επενδύσεις και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα λίγο και τον τελευταίο πυλώνα, τον τρίτο πυλώνα του Chips Act, που ουσιαστικά, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης κρίσεων, όπως αυτή που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της επιδημίας. Βέβαια,
Το γεγονός ότι έχουμε έλλειψη από μικροκυκλώματα δεν οφείλεται μόνο στην επιδημία, έτσι. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε με τεράστια ανάπτυξη, ουσιαστικά το ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος είναι πλέον παγκόσμια ορατός παντού, ακόμη και στην Ελλάδα εδώ. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε όλο και περισσότερο από το cloud στο edge και από το edge στο IoT δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, και δεν είναι μόνο το consumer electronics τα οποία φέρνουν τα νέα τηλέφωνα, τα νέα laptops κτλ. Τα οποία φέρνουν αυτές τις επενδύσεις, είναι κυρίως ο μετασχηματισμός όλων των βιομηχανιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των βιομηχανιών. Και νομίζω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος λαμβάνει η χώρα μπροστά μας και ο οποίος φυσικά δημιουργεί εξαιρετικές ευκαιρίες για επενδύσεις, με τα chips όπως ανέφερα προηγουμένως να είναι στη βάση όλων αυτών των ευκαιριών. Το Chips Act, εκείνο το οποίο προτείνει λοιπόν, είναι μια σειρά από μέτρα για την παρακολούθηση του τι συμβαίνει στην αγορά, ιδίως στην ευρωπαϊκή αγορά, για την πρόβλεψη των διαταραχών αυτής της αγοράς και τη διασφάλιση μιας συντονισμένης αντιμετώπισης κρίσεων από κοινού με όλα τα κράτη-μέλη. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην διασφάλιση εύρυνης λειτουργίας των βιομηχανιών, που είναι ζωτικής σημασίας όπως ανέφερα, και ως εκ τούτου προτείνουμε λοιπόν ένα μηχανισμό για να παρακολουθούμε τι γίνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Θα επιτρέπει αυτός ο μηχανισμός από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναγγελόμενη κρίση για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να είναι γεωπολιτική, μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα, κάποιο σεισμός, οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μας επιτρέπει να συλλέγουμε δεδομένα, να τα επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με όλα τα κράτη-μέλη και να αποφασίζουμε λοιπόν με τη συνεργασία φυσικά και με τη βιομηχανία αν υπάρχουν λόγοι κρίσεως για την ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού ή όχι. Αν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός μας αποκαλύψει ότι υπάρχουν πράγματι σοβαρές διαταραχές στην προσφορά μικροκυκλωμάτων που επιφέρουν σίγουρα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, και μιλάω σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας που αφορούν ουσιαστικά στο δημόσιο τομέα, κυρίως σε θέματα υγείας, σε θέματα μεταφοράς, σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας κτλ., τότε η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα με τη βοήθεια των κρατών μελών έκτακτης ανάγκης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα. Μιλάμε εδώ, γιατί ακούω πολλές φορές, ιδίως από μεγάλες βιομηχανίες, να μας λένε «Μα επεμβαίνετε στην αγορά». Όταν κάποιος παίρνει μια ενίσχυση κρατική της τάξης των 1, 2, 4, 5 δισεκατομμύριων λοιπόν, για να δημιουργήσει μια ΦΑΠ στην Ευρώπη, νομίζω ότι κάπου εκεί μπορούμε και εμείς να πούμε ότι αν υπάρχει μια μεγάλη κρίση, μια τέτοια ΦΑΠ θα μπορούσε να κρατήσει 2-3-4% της παραγωγής της για να αντιμετωπίσει την έλλειψη chips σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Περί αυτού του πράγματος μιλάμε. Όταν λοιπόν εξηγώ στους βιομήχανους ότι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει την καινοτομία, να ενισχύσει τα business models που έχετε και όχι να παρεμβαίνει, είναι λοιπόν λογικό κάπου να μπορούμε να κάνουμε ένα μοντέλο το οποίο να είναι win-win, αφορώντας πολύ μικρή ποσότητα παραγωγής και φυσικά τη μεγάλη συνεργασία εκ των προτέρων, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να γίνουν δυνατά. Μαζί λοιπόν με όλα τα κράτη-μέλη ξεκινήσαμε τη χαρτογράφηση αυτή τη στιγμή της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες μέσω ανοιχτής διαβούλευσης και είμαι πραγματικά χαρούμενος βλέποντας το πόση ανταπόκριση είχε αυτή η διαβούλευση που και στην ελληνική αγορά. Έχουμε λάβει, ίσως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη χώρα που έχουμε λάβει σε επίπεδο απαντήσεων. Και αυτές είναι, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα χρήσιμες για να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού πάμε και με ποιον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Αλλά η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες κρίσεις σαν αυτή που ζήσαμε, ο μόνος τρόπος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες διεθνείς συμμαχίες. Και αυτός είναι ο σκοπός αυτή τη στιγμή, ένας από τους σκοπούς μάλλον, των συζητήσεων που έχουμε με χώρες οι οποίες έχουν κοινές ιδέες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κορέα, ενδεχόμενα η Ινδία. Και αυτά είναι τα θέματα ακριβώς τα οποία είναι τόσο κρίσιμα, έτσι ώστε συζητάμε αυτή τη στιγμή μαζί για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τέτοια θέματα κρίσεων. Μόλις πριν 2 μέρες εξαγγείλαμε με τους Αμερικανούς κάτω από το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας που στήσαμε μαζί τους, το TTC. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έχουμε ένα κοινό τρόπο με τον οποίο μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά τις συνθήκες για να κάνουμε ένα είδους, θα έλεγα, για να καταλαβαίνουμε μαζί, να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κρίσεων. Επίσης, συμφωνήσαμε, ακριβώς πριν από 2 μέρες, να ανταλλάσσουμε μαζί πληροφορίες στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων, διότι, όπως ξέρετε, εκεί, ενώ υπάρχει διαφάνεια από την ευρωπαϊκή πλευρά, το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμερική είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι και καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε σε θέματα ανταγωνισμού έτσι, επιδοτήσεων. Είμαστε σε θέματα όλες αυτές ουσιαστικά
οι νέες γραμμές παραγωγής, οι οποίες φεύγουν, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, φεύγουν από την Ανατολική Ασία και έρχονται προς την Ευρώπη και την Αμερική, είναι απαραίτητες να γίνουν, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας στην οποία ζούμε. Άρα, λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις συνομιλήσουμε μαζί. Και όσο περισσότερες επενδύσεις έρθουν από εταιρείες όπως είναι η TSMC, η Samsung, ενδεχόμενα και από άλλες, και φυσικά από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τόσο το καλύτερο θα είναι. Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα έλεγα ότι το Chips Act είναι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διασφάλιση του ψηφιακού μας μέλλοντος και της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της βιομηχανίας μας και τελικά της ίδιας της ψηφιακής μας κυριαρχίας και της ψηφιακής μας αυτονομίας. Χαιρετίζω λοιπόν θερμά τη διοργάνωση αυτού του φόρουμ σήμερα, της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αδυόμενων Τεχνολογιών. Μας δίνει, νομίζω, μια μοναδική ευκαιρία για να συζητήσουμε υπό το πλαίσιο του Chips Act ποια θα είναι η κατεύθυνση που πρέπει να λάβουμε στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τα θέματα σχεδιασμού αλλά και θέματα γραμμών παραγωγής στην Ελλάδα και τι είδους οικοσύστημα θέλουμε να κάνουμε και ενδεχόμενα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε επίσης τις δεξιότητες εδώ και να κρατούμε, να δημιουργήσουμε μηχανικούς οι οποίοι θα δουλεύουν για την Ελλάδα και προς όφελος της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και παραμένω στη διάθεσή σας σήμερα εδώ για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.